είναι και η άνοδος στις τιμές των φθαρτών, τι πραγματικά ισχύει στην αγορά, στη λαϊκή αγορά, πόσο ανέβηκαν οι τιμές μετά και τις τελευταίες καταστροφές σε καλλιέργειες από την κακοκαιρία. Η Μαρίνα Σαββίδου είναι εκεί, στη λαϊκή αγορά. Να συνδεθούμε αμέσως μαζί της, να δούμε την εικόνα. Και έχει και δίπλα της και τον δήμαρχο του Στροβόλου, τον κύριο Ανδρέα Παπαχαραλάμπους. Μαρίνα, καλή σου μέρα. Καλό μεσημέρι, Ονούφριε, από την αναβαθμισμένη δημοτική αγορά του Δήμου Στροβόλου. Είναι έτσι αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις που στεγάζεται, γίνανε μια στέγαση σχετικά πρόσφατα εντός του χώρου στάθμευσης του ΓΑΣΥΠ. Σήμερα, ωστόσο, δεν μπορούμε να παραλείψουμε το γεγονός ότι έχουν γίνει τα επίσημα εγκαίνια της αγοράς εδώ, στην παρουσία πολιτικών και πολιτιακών αξιωματούχων. Είναι σήμερα δίπλα μου ο κύριος Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, ο Δήμαρχος Στροβόλου, να μας πει λίγα λόγια έτσι, για τα εγκαίνια και γενικότερα για την αγορά, και μετά θα πάρουμε και μια γεύση από τους καταναλωτές αλλά και τους παραγωγούς όσον αφορά τις τιμές των φθαρτών κυρίως που έχουν εκτοξευθεί λόγω των έντονων καιρικών συνθηκών τις τελευταίες μέρες. Κύριε Παπαχαραλάμπους, σήμερα είναι τα επίσημα εγκαίνια, πραγματοποιήθηκαν εδώ τα επίσημα εγκαίνια. Θέλουμε να μας πείτε έτσι δύο λόγια. Είναι μεγάλη προσέλευση του κόσμου από το πρωί. Θέλουμε έτσι και τη δική σας γνώμη. Ναι, είμαστε πανευτυχείς που σήμερα πρώτο ο Θεός έχουμε καταφέρει να κάνουμε τα εγκαίνια της λαϊκής αγοράς από τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, τον κύριο Σιλούρη. Είμαστε χαρούμενοι γιατί βλέπουμε ότι ο θεσμός της λαϊκής αγοράς έχει αγκαλιαστεί, και αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό και αυτό που παρατηρούμε είναι ότι εβδομάδα με εβδομάδα, όπως βλέπετε και εσείς, υπάρχει μια ολοένα αυξανόμενη ανταπόκριση του καταναλωτικού κοινού, όχι μόνο στην δημοτό μας, αλλά ευρύτερα συμπολιτών μας από την ευρύτερη Λευκοσία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας χαροποιεί, γιατί βλέπουμε ότι αυτός ο θεσμός που εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο Στροβόλου έχουμε επενδύσει, βλέπουμε να αποδίδει. Και έτσι ήταν μεγάλη και προσέλευση από νωρίς το πρωί του κόσμου. Σήμερα ήταν τεράστια η προσέλευση του κοινού και παραλαμβάνω, ευελπιστούμε ότι εβδομάδα με τη εβδομάδα αυτό θα αυξάνεται όλο και περισσότερο. Και βέβαια ο κόσμος δεν είναι τυχαία που έρχεται εδώ. Έρχεται εδώ γιατί είναι μια σύγχρονη αγορά που πληρεί όλες τις προδιαγραφές με άπλετο χώρο πάρκινγκ, με εγκαταστάσεις. Και το πιο σημαντικό, που και αυτό είναι το κυρίαρχο και αυτή είναι η ουσία της λαϊκής αγοράς, είναι το γεγονός ότι εδώ οι καταναλωτές μπορεί να βρουν φρέσκα κυπριακά προϊόντα σε καλύτερες τιμές από ό,τι στην αγορά. Και μια και αναφερθήκατε και στις τιμές, ναι, τις τελευταίες μέρες παρατηρείται μια αύξηση λόγω και των καιρικών συνθηκών στις τιμές. Δυστυχώς η προσφορά έχει περιοριστεί λόγω των καιρικών συνθηκών. Αλλά μιλώντας τώρα και με εκπροσώπους της Στατιστικής Υπηρεσίας, βλέπουμε ότι ακόμη και με αυτές τις αυξανόμενες τιμές, εδώ οι τιμές είναι αισθητά μειωμένες σε σχέση με την αγορά, και που βέβαια οι τιμές όσο περνά ο χρόνος αντιλαμβάνεστε ότι πέφτουν. Σίγουρα είναι και συγκοινωνιακά προσβάσιμη αυτή η αγορά σε σχέση σε σύγκριση με την. Ναι, δεν είναι τυχαία που επιλέγει και ο συγκεκριμένος χώρος. Είναι εδώ στο ΓΑΣΥΠ, όπου είναι πολύ εύκολα προσβάσιμη από διάφορες περιοχές του Δήμου μας, της Λευκοσίας, της ευρύτερης Λευκοσίας. Γι' αυτό επαναλαμβάνω, βλέπουμε ότι και δημότες, όχι μόνο του Στροβόλου, αλλά και της Αγλαντζάς και της Λευκοσίας και των Λατσών και γενικότερα έχουν αγκαλιάσει αυτή την πρωτοβουλία. Ευχαριστούμε, κύριε Δημήτρη. Εμείς είμαστε εδώ, ακούμε τις εισηγήσεις, γιατί πρέπει να πω ότι η αγορά λειτουργεί εδώ και 2,5 μήνες, αν και σήμερα ήταν τα εγκαίνια. Ακούμε τις εισηγήσεις των άμεσα εμπλεκομένων, των παραγωγών αλλά και των καταναλωτών, με στόχο να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο την αγορά και να καταφέρουμε να γίνει μια πρότυπο λαϊκή αγορά για τους δημότες μας. Κατά κλείδι, πέστε μας και έτσι, θυμίστε μας για το ωράριο. Η παραγωγή είναι εδώ από τις 4 το πρωί. Από τις 5 και 4 το πρωί υπάρχει κόσμος που έρχεται και ψωνίζει και μένουν ως αργά το απόγευμα, συνήθως ως η ώρα 5 με 6 το απόγευμα. Ανάλογα και με το πώς θα πάνε οι πωλήσεις, αλλά είναι από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Ευχαριστώ.